καρδούλα μου, χαμογελά μου, απόψε και τον πόνο μου, Ιακώβη διδιώξε. Νάτος, 30 ετών, πρώτο όνομα του Φαντασία, ανδρικό. Να είσαι καλά. Τι γίνεται με την Νατάσα? Περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Καταρχήν θέλω να πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή. Όταν ένας καλλιτέχνης τόσο μεγάλος, με τόσο μεγάλη δισκογραφία, εμπιστεύεται να είσαι δίπλα του, καταλαβαίνεις ότι είναι μεγάλη μου χαρά. Και καλός άνθρωπος. Ναι, και σκίζεται. Ναι, πάμε πολύ καλά. Πώς εσύ ασχολήθηκες, από πού ξεφύτρωσες εσύ και έκανες αυτό το μπαμ? Με τη μουσική ασχολούμαι με τα 13. Και στο χώρο μπήκα τα 13, στην Καβάλα, στην πόλη μου. Τι έκανες τη δεκαετία? Τραγουδούσα. Πήγες σε μπουζοξίδι? Έκανα καταθελήματα των μεγάλων τραγουδιστών, ξέρεις, δηλαδή... να από εδώ και από εκεί. Ενώ μπήκα σιγά σιγά με 3-4 τραγούδια και στην πορεία. Και το σχολείο? Πήγαινε και σχολείο ταυτόχρονα. Πότε προλάβαινε? Δεν κοιμόμουν και πολύ. Τραγουδάς και σε πανηγύρια και σε γάμους. Παλιά, ναι, ήταν. Πώς ήτανε, για πες. Κοίταξε, είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να το περνάνε όλοι οι καλλιτέχνες, γιατί μέσα από αυτό το πράγμα μαθαίνεις πολλά τραγούδια και διαμορφώνεις το χαρακτήρα σου όταν θα πας σε πιο μεγάλες πίστες. Σου έχουν συμβεί ευτράπελα σε πανηγύρια και γάμους? Ναι, πάρα πολλά. Έχει ανέβει, θυμάμαι μου, στην Ξάνθη τραγουδούσα. Ναι. Και ανέβηκε μια κοπέλα και όπως με τράβηξε το χέρι, μου πήγε στο πουκάμισο και μου ξυλώθηκε όλη η πλευρά. Τι έκανες? Έφυγα. Γελούσα βασικά πρώτα και μετά έφυγα. Για να δω το χέρι σου. Έχεις πάρα πολλά κομμωσκήλια. Πιστεύεις πολύ? Ναι. Πιστεύω, είναι κάτι το οποίο με κάνει να νιώθω όμορφα και είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, κάνω την προσευχή μου πριν βγω. Μου φεύγει όλο το άγχος, ηρεμώ. Προσωπικά τι γίνεται, αρέσεις? Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Παίζει κάτι? Μόνοι, όχι. Μόνοι. Στούντιο όλη μέρα, τέτοια δουλειά. Και πώς τη βγάζεις, δεν γίνεται? Εντάξει. Όπως τη βγάζει όλος ο κόσμος. Στον αυτό με τον πιλότο. Όλες σχέσεις έχουν. Στον αυτό με τον πιλότο. Με θαυμάστρια, τι γίνεται με θαυμάστριες? Κοίταξε, είναι ωραίο το να βλέπεις τον κόσμο να σε θαυμάζει, προφανώς. Για θαυμάστες μίλησα. Ναι, είναι ωραίο. Κάνω στο καμαρίνι και γίνεται χαμός. Εκεί τι κάνεις? Εκεί έχω τον Σπύρο και τον Χάρη που ξέρεις, είναι, με προστατεύουν. Φλερτάρεις κάτω με τις γυναίκες? Σε φλερτάρουν, παίζει, υπάρχει παιχνιδάκι? Όχι. Άστα, όχι. Ψεύδεσαι. Σ' αρέσει από την τηλεόραση, σ' αρέσει κάποια? Εσύ. Εγώ? Ναι. Αλήθεια? Γιατί? Επειδή είμαι τώρα εγώ το λες. Όχι, γιατί. Μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Θυμάμαι κιόλας την πιο παλιότερη εκπομπή που είχα έρθει που... Στο πρωινό. Χόρευες μόνο με τα τραγούδια. Οπότε... Α, γλυκούλη μου, θυμάσαι. Ο Κουρκούλης είναι θείος σου? Ναι. Και πω, τι συγγένει ακριβώς? Είμαστε μακρινοί, απλά με τον Νίκο έχω μεγαλώσει. Επειδή ήμασταν δίπλα-δίπλα τα σπίτια μου στην Καβάλα. Ήταν ο άνθρωπος που με βοήθησε σε όλο αυτό από την αρχή. Με πήρε στη Θεσσαλονίκη μαζί του όταν πρωτοκατέβηκα Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα μετά. Και όταν λοιπόν μου είπε πρέπει να προχωρήσεις μόνος του, έκανα αυτό που ήθελα να κάνω. Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Μια δε μου μιλάς, μια μου λες πως μ' αγαπάς. Σε ποιο θα ήθελες να γράψεις τραγούδι? Νομίζω ότι... Εντάξει, τώρα έχω γράψει την Νατάσα Θεοδωρίδου, έχει κυκλοφορήσει. Αλήθεια, ποιο? Ναι, το τελικά σε ξεπέρασα. Α, ναι. Στον Κωνσταντίνο Αργυρό που έχω γράψει. Την ξεπέρασες τελικά? Τραγούδια είναι αυτά, δεν είναι ναι, πνευματικά, να ξέρεις. Και στον Αργυρό ποιο? Το Ξημερώματα για το Αθήνα Θεσσαλονίκη. Α, δεν το ήξερα. Ναι. Στο Γιάννη Πίτορ. Μετάνιωσες που δεν πήρες τα Ξημερώματα εσύ? Όχι, ποτέ. Έβγαλα το γέλα μου τώρα. Ναι, θα μπορούσα να έχεις και το Ξημερώματα όμως. Εντάξει, θα μπορούσα να έχω το Ξημερώματα, μπορούσα να έχω κάποιο άλλο. Το πήγες αμέσως στον Αργυρό? Όχι. Πού το πήγες πρώτα και έφεγες χιλόπιτα? Το τραγούδι αυτό το είχα γράψει για την Πάολα. Ήτανε για Πάολα? Ναι. Και τελικά? Τελικά έτυχε να το πάρει ο Κωνσταντίνος. Γέλα μου, χαμογέλα μου, απόψε γέλα μου και τον πόνο μου διώξε.